Χαίρετε, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Ζορπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκαμε την τιμή και δώσετε μας τον χρόνο σας. Και καταρχήν να ξεκινήσουμε να μας πείτε λίγο την ιστορία, πώς δημιουργήθηκε ο Ζορπάς, λίγο την ιστορία σας, των αδερφιών κτλ. Να μάθουμε λίγο παραπάνω πράγματα. Γεια σας. Καταρχήν καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε που καταρχήν για ποιο σκοπό το θέλουμε τη συνέντευξη για να μπορώ να σας δώσω εκείνο που χρειάζεστε εσείς. Το σκοπό είναι, υπάρχουν μαθητές 17, 18, 19, 20, 22 χρονών που παίρνουν τώρα αποφάσεις στη ζωή τους και θέλουν να θέλουν και λέουν τον τρόπο προσανατολισμό τους κτλ. Και θα ήθελαμε μέσω της δικής σας εμπειρίας και δικές σας συμβουλές να μας πείτε λίγο ποιος νομίζετε είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να, με τι να ασχοληθούν στη ζωή τους, πού να κινηθούν κτλ. Μέσω της εμπειρίας σας πάνε. Το λοιπόν, φοιτεία. Για οτιδήποτε, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι το οτιδήποτε είναι να κάνεις στη ζωή σου, αν δεν σε γεμίζει, αν δεν είναι εκείνο που αγαπάς, μην το κάνεις. Ό,τι και να είναι. Το πιο σημαντικό. Δεν έχει τίποτα άλλο. Να αγαπάς εκείνο που κάνεις και να το τρέχεις και να έχεις την ευθύνη του και να είσαι δίπλα του και να μεγαλώνεις ως το μωρό σου. Είτε μωρό που να κάνεις στο μέλλον, είτε δουλειά που σου διά το ψωμί σου και τρώεις, είτε ένα φίλο σου, αν δεν τον αγαπάς, δεν είναι φίλο σου. Δηλαδή, εκείνο που είναι να κάνεις στη ζωή σου, να το αγαπάς. Διαφορετικά δεν έχει τίποτα. Εσείς που μικρός αγαπούσες τον που κάνετε. Εγώ εξανάγκης έμπηκα στη δουλειά του ψωμά. Εξανάγκης. Σε εισαγωγικά. Όταν ήμουν 10 χρονών και ξεκίνησε ο φούρνος μέσα στην αυλή του σπιτιού μας. 10 χρονών έβαλε μαπάς μου να κάνω, έμπαινα μέσα στο φούρνο να δω να που κάνεις. Σιγά σιγά έγινε και βίωμα, αγάπησα το και είμαστε σήμερα δάμε. Αν δεν το αγαπούσαμε, σίγουρα δεν θα είμαστε δάμε. Αλλά το εξανάγκης είναι ότι ήβρα τη δουλειά μου, μπαμπά, Είμαστε 3 αγόρια και ένα κορίτσι μες στην οικογένεια. Ξεκίνησα εγώ σαν πιο μεγάλος και σιγά σιγά ήρθαν όλοι. Αλλά αν δεν το αγαπούσαμε το πράγμα που κάνουμε, σίγουρα θα γίνεται. Τούτο είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, για να σας πω έτσι λίγα λόγια για εταιρεία Ζορπάς και το πώς έγινε η ιστορία Ζορπάς. Πράγματα που ο παραπάνω ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, αλλά προσπαθήσω να τα πω με λίγα λόγια για να το... Ο πατέρας μου έφυγε από το σχολείο τετάρτη τάξη του δημοτικού. Επέταξε την βαλίτσα πάνω στο δώμα, έτσι λαλή, και πήγαινε να μάθει τέχνη. Έγινε και μπελεκάνος. Μπελεκάνος, ξέρεις τι είναι? Ξύλα και... Μπράβο. Για να βγάλει λεφτά, γιατί είχε 4 αδελφές που έπρεπε να τις παντρέψουν τότε. Γιατί έπρεπε η πρίκα έπρεπε να παντρέψουν και χτίζουν πίσεις στις κόρες τους. Ο παππούς τότε δεν μπορούσε και είπε ο παππούς μου πήγαινε εξηγήσει τη δουλειά του. Επήγαινε γίνει και έμαθαν τη δουλειά σε ένα άλλον χωριανό, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Και σιγά σιγά έκαμε δικό του πελεκανιό. Που το δικό του πελεκανιό, επιπλοποιείο σημερινό, τότε οι εποχές, μιλούμε για 65 και μετά, πριν το 65, 60, ήταν τόσο εύκολο να πληρώσει ο άλλος να κάνει το σπίτι της κόρης του. Στην Αθήνα ήταν πολύ χτινοτρόφοι. Είχαν συναγελάδες, είχαν πρόβατα, είχαν τζιν, είχαν τούτα. Επίσης ο άλλος λέει του παπά μου, ξέρεις, θέλω να μου κάνεις το σπίτι της κόρης μου, πορτοπαράθυρα, τα έπιπλα μέσα, τα τραπέζια, τα κρεβάτια, τα ξέρω εγώ. Αλλά να σου δώσω, αν στοιχίζει 200 λίρες τότε, θα σου δώσω σε 100 cash και σε 100 θα σου δώσω
σε δαμαλούθηκια ελαλούσαν. Τα δαμαλούθηκια είναι οι μικρές, οι αγελάδες. Ανταλλαγή ήταν μπάρτερ. Το λοιπόν, σιγά σιγά ο πατέρας μου γίνηκε με 100 αγελάδες και γίνηκε ένας από τους πιο μεγάλους τότε αγελαδοτρόφους της Αθηναίων. Έτσι, στα τυχαία λόγω του. Στα τυχαία. Και ο λόγος ήταν πολύ απλός, ότι έπιανε τα χι λεφτά, αγόραζε τα ξύλα του και έκανε τη δουλειά του και από την άλλη πλευρά έπιανε τα αγελάδες και έκανε μεγάλη φάρμα. Το 1974 είχαμε δύο δουλειές. Είχε τη φάρμα του 1971. Το 71 τελικά μια φάρμα έξω από το Πυρόι. Και είχε το πελεκανιόν του και τις αγελάδες του. Άρα, εβούραν και δύο δουλειές, αλλά εξεγγίσαν και παραμελούσαν το πελεκανιό. Γιατί μεγάλωνε η δουλειά των αγελάδων. Γιατί δώσει ο ένας, δώσει ο άλλος, δύο, έναν, τρία, πέντε, ξέρω εγώ, έκαμε 100. Σκέφτομαι πόσες δουλειές έκαμε. Το 1974 έγινε σκήτη ο πόλεμος, έρχονται οι Τούρκοι και πιάνουν το Πυρόι και πιάνουν και η φάρμα του. Τότε είμαστε τα τρία αγόρια οι πρώτοι. Είμαι εγώ, ο Τάσος και ο Δημήτρης. Σκέφτεσαι τρία μωρά μες στην αυλή σου, έμεινε και τα λεφτά του μεγαλώσεις. Το λοιπόν, τότε που έκτοτε το ψωμί του Αθηνίδικου ήταν πολύ αφημισμένο. Ο πατέρας μου όμως, εκτός από τις δύο δουλειές που έκαναν τις αγελάδες και τα πελεκανιό, έκαναν και τρία δουλειά το απόγευμα, μπόσο, η ώρα πέντε. Έπιαναν το γάλα της Αθηναίου και έπαιρναν το στον Παντελάκη που έκαναν παστεριώσει, στον Χαρλαμπίδη που έκαναν παστεριώσει, στον Γκουρούσι που έκαναν το γαλακτοκομείο στην Κοφίνου, στο Κρίστη που έκαναν το γάλα στη Λεμεσόν, την παστεριώσει, και έπιαναν το γάλα της Αθηναίου, εφόρτωναν το πάνω σε μεγάλα πόντα φορτηγά, μέσα σε κούζους, 50 οκάες, και έπαιρναν τα στους ούλους που κάνουν τα γιαούρτια, τα γάλα, τα χαλούμια, ξέρω εγώ. Συνέχισαν την δουλειά, γιατί οι αγελάδες που ήταν μέσα στο χωριό δεν τις έπιαν οι Τούρκοι, έπιαν ούλες τις περιφερειακές που ήταν έξω. Άρα, πελεκανιό έγινε και μηδέν λόγω του ότι κανένας δεν χτίζεται το 1974. Τις αγελάδες του έπιαν τις Τούρκοι, η μόνη δουλειά που έμεινε να πάει να παίρνει ο γάλα για να μας ζήσει. Σε κάποια φάση λέει να κάνω φούρνο, αλλά αφού δεν ξέρω πώς θα τον κάνω. Το 1974 τώρα μιλούμε. Επίεσε ένα χωριανό και λέει του, έλα σου πω, θα μου διάς τα ψωμιά, πάω στην Κοφίνου, λέει του, και παίρνω, γιατί ο Κουρούζης μεταφέρθηκε στην Κοφίνου και έκανε το γιαούρτι και τα χαλούμια του. Θα μου διάσει το γάλα σου, θα μου διάσει τα ψωμιά σου. Εγώ παίρνω πίσω, έχω τα γάλατα μπροστά να βάλω κάτι και να βάλω ψωμιά, να παίρνω στα περίπτερα που λέω ψωμιά. Το έστω να βγάλω πετρελαίο μου. Άρα ξεκίνησε και έπαιρνε ψωμιά. Με τη συμφωνία όμως με το ψωμά της Αθηναίου ότι, okay, άμα γίνουν 200 τα ψωμιά, να κάνω φούρνο και να έρθει να μάθει να κάνω ψωμιά. Και ο άλλος γέλασε, γιατί όλα τα ψωμιά που πολλούσαν τότε, 150 ήταν. Τόσα χρόνια αποκλείεται. Λέει του, άμα γίνουν 200, λέει του, δια το χέρι του πάμου, λέει του, okay, άμα γίνουν 200, εγώ να έρθω να σε μάθω να κάνω ψωμιά. Και του έγινε. Στο μήναν τα ψωμιά 200. Έβαλε τα μπροστά στο φορτηγό και στη βαζέντα και έπαιρνε 230 ψωμιά. Είναι φορούσαν άλλα. Και έπιανε τα πινάθια, έπαιρνε τα στην Κοφίνου και πουλούσαν τα σε δύο περίπτερα που ήταν μέσα στο δρόμο. Όταν έφυγαν οι Λευκοσιάδες και πήγαιναν Λεμεσόν και όταν οι Λεμεσιανοί έρχονταν Λευκοσία, ήταν μέσα στο κέντρο το Κοφίνου. Και σταματούσε ο κόσμος του Λουτσαμέ, σαν περίπτερο, και έπιανε τα ψωμιά του. Έγινε 230. Ούτε λέει ούτε πολλά, έπιανε ο παππούς μου μαζί μου, ο παππούς μου χτίσαν μέσα στην αυλή του σπιτιού μας το φούρνο, τον πέτρινο με παλιά διαδικασία, εν πάση περίπτωση. Το χτιστόν το φούρνο. Έκαναμε το φούρνο, ήρθε ο Κώστας ο Άσπρου, συγκεκριμένα ήταν ο άνθρωπος, ήρθε ότι συμφωνήσε που μου έκαμε το και έκαναμε το φούρνο, το 1975 μέσα στην αυλή του σπιτιού μας. Εγώ το 1975 ήμουν 10 χρόνια. Που μας είπε πριν. Εξού και είπα προηγουμένως ότι και μπήκαμε μέσα στη δουλειά. Και ξεκίνησε η δουλειά. Βγάλαμε μια φούρνια, δυο φούρνια. Ο φούρνος, ο χτιστός, έφκαλε 220 ψωμιά κάθε 2 ώρες.
δεν σταμάτα ποτέ εκτός το Σαββάτο το απόγευμα λίγες ώρες. Δεν σταματούσε. Κάμναμε ψωμιά συνέχεια. Το 75 μέχρι το 80 πλέον δεν έπαιρνε δουλειά γιατί φτάναμε να κάνουμε ψωμιά. Και πήγαινε και έκαμε ένα φούρνο πολλά πιο μεγάλο από πάθμου, λίγο έξω από χωριό. Λόγω των εισοδημάτων που είσαι που το... Ναι. Επίσης έφερε μηχανήματα από το Ισραήλ, έκαμε νεύκες και ξεκίνησε η δουλειά που το 75 στο 80, αλλά τα ψωμιά όλα πουλούσαμε τα... Εφορτώναμε τα αυτοκίνητα, πήγαμε Λεμεσόν, πήγαμε Κοτσινοχώρια. Ναι, είχε τα μαζί με ο παπάς μου, ο αδερφός του Ζανέτου και ο αδερφός του ο Γιώργος. Ήταν οι τρεις τους. Σε κάποια φάση το 80 ο ένας ο αδερφός είπε εγώ να πάω να κάνω το δοκιμάσιο εντύχημα μόνος μου και ήρθε Λεύκος για να ανοίξε φούρνο. Ο Ζανέτος έμεινε μαζί του, με τον παπά μου. Τέλος πάντων. Τελειώνουμε, το 80 πήγαινε κάποιο ένα φούρνο πιο μεγάλο. Εγώ ήμουν σχολείο, αλλά επήγαινα σχολείο και πήγαινα δουλεύκα όλη μέρα. Το σχολείο για μένα ήταν απλά για να πάω σχολείο. Περισσότερο δουλεύκα. Δουλεύκα κανονικά μέσα στο φούρνο. Anyway, τελειώνουμε το κομμάτι του... Ξεκινούμε το 80 το νέο φούρνο, ξέρω εγώ. Εγώ το 83 φεύγω, πάω στρατό. 85 απολύομαι, έρχομαι πίσω και δουλεύω μαζί μου πάμε. Που το 85 ως το 88 έκανα διανομές, έκανα ζήμωνα, εφόρτωνα ψω το αυτοκίνητο, έπαιρνα διανομή Κοτσινοχώρκα, έπαιρνα διανομή Λευκοσία, έπαιρνα διανομή Λεπεζό. Κάθε μέρα ήταν δουλειά, διανομή, ύπνος, δουλειά, διανομή, ύπνος. Ήταν τρία πράγματα κάθε μέρα. Γυμνού, εξύπνου, δουλειά, φόρτωμα. Αρέσκεσαι. Εγέμιζε με, γιατί δημιουργούν πράγματα. Το λοιπόν, τελειώνουμε το 85, είπα σας, απολύθηκα. Ξεκίνησα μαζί με παπά μου στη δουλειά. Αλλά συγχρόνως, ό,τι έκανα εγώ όταν ήμουν σχολείο, έκανα το τα αδέρφια μου μετά, που πήγαιναν και είναι σχολείο. Δηλαδή, σχολάνε ο Τάσος που το σχολείο, να έρθει δουλειά. Τελειώναμε να πάει σχολείο, να ξαρθεί δουλειά. Εγώ όμως, επειδή τέλειωσα, ξεκίνησα το ίδιο μπράντζο Μιτσής, ο Δημήτρης. Το σπουδαίο τώρα. Mm-hmm. Τελειώνει το 88, είπαμε, θα πάμε να ξεκινήσουμε, να κάνουμε καταστήματα, να πουλούμε τα ψωμιά μόνοι μας, φρέσκα, να μην τα κάνω σήμερα η ώρα μια το μεσημέρι και θα πουλήσω αύριο η ώρα 8 το πρωί. Ποια είναι εποχή το 88. Μιλούμε για 88, 87, 88. Το 88 ήρθαμε και έκαμε ένα φούρνο εδώ στην Ιφηγενίας, 57 αρφα, Ιφηγενίας 57 αρφα. Ένα κατάστημα έκαναμε, δύο καταστήματα έκαναμε την παραγωγή και στο ένα κατάστημα πουλούσα. Το 88. Το 88 όταν ήρθαμε 26.000 λίρες δανεικές έπιασα από τη Λαϊκή Τράπεζα με finance. Όσα λεφτά κρατούσα πάνω μου, έβαλαμε τα μέσα στη δουλειά. Ο παπάς μου βοήθησε ενώ και φούρνους έκαμε να φτιάξει, αλλά αφήκε λίγο τα πράγματα να σφίξουν για να μπορούμε να κινηθούμε. Επειδή αντράπηκα να πάω του πω δώσ' μου λεφτά για παρακατώ, αποφάσισα να γυρνώ πάω στο πατάρι του φούρνου. Ήταν 23 Ιουλίου του 88 επαντρεύτηκα. 1η του Οκτώβρη ανοίξαμε το φούρνο εδώ στην Ιφηγενίας. Έπιαζε η γυναίκα μου και είπα της μαζί μου. Τι, θα πέφτουμε χαμέ. Εντάξει δηλαδή. Έτσι που είμαστε χαμέ. Την ίδια γυναίκα. Ναι, χώρισαμε η γυναίκα μου. Είναι η γυναίκα μου ακόμα. Επαντρευτήκαμε 23 Ιουλίου. 1η του Οκτώβρη ανοίξαμε. Για να ανοίξεις πρέπει να κάνει να φτιάξει. Σάσαμε το φούρνο δαμέ. Το λοιπόν. Και ξεκίνησαμε δαμέ. Έτσι είμαστε πάνω στο πατάρι του φούρνου. Το μπάνιο τα γέρι μα έκλεισε η σωλήνα που μπήκε πετός μέσα και δεν είχε μπάνιο, δεν είχε ντουζ. Και έκαναμε μπάνιο μέσα στον νηπτήρα. Και εκεί είμαστε χαμέ. Ένα χαλάκι της θάλασσας ήταν 65 γρόσια και ένα πάπλωμα δανεικό. Για 4 μήνες. Όταν ξεκίνησε η δουλειά και δούλευκε και πήγαινε καλά, αποφασίσαμε να νοικιάσουμε διαμέρισμα, 35 λίρες. Ήταν 35 λίρες τα ενίκια τότε, το διαμέρισμά του. Και νοικιάσαμε ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία Ελλάς, δάμε πίσω από το Δημοτικό της Ακρόπολης. Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά να πάνε η δουλειά καλά.
σε κάποια φάση, μέσα στον επόμενο χρόνο, το 89, ήρθε ο αδελφός μου ο Τάσος, τελειώνει το στρατό και ήρθε μαζί μου, ξεκίνησε δουλειά μαζί μου ο Τάσος. Επίσης, πολλά καλή δουλειά, ανοίξαμε ένα κατάστημα, δύο κατάστημα, τρία κατάστημα. Τέλος πάντων, ο αδελφός ο άλλος, ο Μιτσής, που ήταν Αθιένου, ο Δημήτρης, αποφάσισε, λέω, θέλω να σπουδάσω. Α, σπουδάσεις. Είμαστε μαζί με τον παπά μου, και ο Τάσος, θέλω να σπουδάσω πιλότος. Μάλιστα, θα πάεις. Πήγαινε σπουδάσει πιλότος, ήρθε πίσω και αποφάσισε ότι, εντάξει, έκανα και όπου θέλω, να έρθω μαζί σας. Και αυτή τη στιγμή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, ο Δημήτρης. Έμαθε να πετά. Και έμαθε να πετά και ψωμιά. Η δουλειά του τώρα. Είναι το που του λέω κάθε μέρα. Δόξα στον Θεό, το πιο σημαντικό όμως είναι πρέπει να υπάρχει αρμονία. Αγάπη μες στην οικογένεια. Αν δεν, είναι θέμα ημερών να αποκοπιστούν και τα χαλάσεις. Πολλές φορές. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό το που σας είπα. Η αγάπη είναι μπροστά από οτιδήποτε. Να μαλώσουμε με τον Δημήτρη και σήμερα και μοντάσω, να υπάρχει διαξυφισμός, να υπάρχει ένταση. Τα άμπα τελειώσει γινόν και οι τρεις μεσά δωμάτιο και κλίκουβεντα. Διαστασέρκα, διασκιοφιλιά, ο ένας το άλλο και τελειώνει. Αλλά όπως υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Είμαστε ανθρώποι, έχουμε τα αισθήματα, έχουμε τις εντάσεις, έχουμε τον εγώ. Υπάρχει και εγώ, έτσι. Το πιο σημαντικό είναι να το υπερνεγάτσιν το εγώ και αφεύκει που πάνω σου. Είναι έχει πιο, γιατί είστε σε παραπάνω οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι το εγώ που καταστρέφει τις επιχειρήσεις. Εγώ είπα έτσι, εγώ είπα άλλος πως, εγώ, το εγώ δεν προσπαστήκες. Άρα, συμβουλή είναι, το εγώ παραμερκάζεται, πολλά πιο αγνών και πιο καλό, να φεύγει το εγώ και μπαίνει εμείς. Εμείς τούτον, εμείς το άλλο, εμείς, αλλά το νιώθεις. Αν δεν το νιώθεις, θέλει λίγο υπεράνω. Θέλει να βγάλεις τον εαυτό σου έξω από έναν κουβουκλίο που λέγεται το εγώ και να δεις. Προσπάθεια καθημερινή. Όχι, για εμάς δεν είσαι έτσι πράγμα πλέον. Μπορεί να είσαι στο ξεκίνημα. Τώρα, ό,τι είναι να γίνει εμείς. Να πάμε να κάνουμε μια δουλειά ο Τάσος, είναι για λόγου του. Είναι για όλους. Να πάμε να κάνουμε μια δουλειά εγώ, είναι για όλους. Να κάνω ο Δημήτρης, είναι για όλους. Είναι η αρφή μου, ας πούμε, να δει κάτι, παιδιά, το τάδε πράγμα. Ξέρει για όλους. Δεν είσαι κάποιο που είναι μόνο του. Άρα είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό νομένου φύτου, εγώ είπα. Και να υπάρχει αγάπη. Αλλά είναι και το μεγάλο μαν που τα σπίτια πολλές φορές. Που το, η προπαίδεια που έχει στου γονεί σου, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πρέπει να είναι το πράγμα, όσοι είμαστε στα σπίτια, ματσίεστε στα σπίτια, σπίτια. Δέστε σοβαρά την προσέγγιση των γονιών, τη μάνα. Προπάντων τη μάνα. Η μάνα έχει παραπάνω. Καλεί παραπάνω αγάπη που τον τζίρι. Σπλίστες φορές. Σπλίστες. Όχι πάντα. Το λοιπόν. Άρα, μεγαλώνοντας με κάποιες αρχές και αξίες, εντζίνες μπορεί να σε πρεσβεύουν στην υπόλοιπη σου ζωή. Και πρέπει να τις πιάνε σοβαρά. Το λοιπόν. Τέλος πάντων. Σήμερα η εταιρεία Ζορπάς είναι 65 μαχαζιά στην Κύπρο. Είναι δυο εστιατόρια πραλίνα. Είναι δυο καταστήματα στην Αμερική, στη Νέα Νιόρκη, που πας είναι εξαιρετικά καλά. Και η επιτυχία της εταιρείας Ζορπάς και το κοινό που μας διά τη δύναμη και το κουράγιο είναι ότι με κάνετε πράγματα που να μετανιώνετε αύριο. Δηλαδή, πάνε να κάνω μια απατεωνιά, μια βλακεία, μια τούτη που ξέρω ότι είναι μετανιώσω την κάπου. Γιατί υπάρχουν, αν πάω να κάνω μια παρανομία σήμερα, και ξέρω, είναι παρανομία. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε πια σε 3, 5, 10, 20 χρόνια. Να σε πια. Να το ξέρω το πράγμα. Άρα θα κάνουμε το σωστό, όσον επώδυνο και να είναι, θα κάνουμε το σωστό. Και ξέρεις ότι ψηλά και προχωράς. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η επιτυχία για μένα, ξέρεις ποια είναι. Να πέφτω νύχτα και αγιμώ. Δεν είναι τα μαχαζιά και τα λεφτά και τα ούλα. Να πέφτεις τη νύχτα και να γυμάσαι και να με αεκαματούν την απατεωνιά. Εκαματούν το πράγμα, Παναγία μου και να με πιάνω. Παναγία μου και Παναγία μου. Και να δρώνεις τη νύχτα σαν γυμάσαι και να μην βρίσκεις ησυχία.
ένα επιτυχία. Καθόλου. Είναι οτιδήποτε χείριστο μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου. Άρα η επιτυχία είναι να αγαπάς τον που κάνεις, να πέφτεις στην ηθέν και αγιμάσαι και να μένεις έγινες. Εντιμότητα δηλαδή. Μεγάλο, και το σωστό. Το σωστό, θα κάνεις το σωστό. Ποιο είναι το σωστό ρε παιδί μου, έχει σωστό και λάθος. Ποιο είναι το σωστό, τούτο, κάνεις το τούτο. Τούτη είναι η σύμβουλη που με. Και να πέφτεις στην ηθέν και αγιμάσαι. Ένα έχει πιο μεγάλο και ιερό πράγμα να ξεκουράζεσαι όταν που πέφτεις. Τούτε. Να είσαι στη συνείδηση. Συνείδηση σου καθαρή. Ότι είναι καμά κάτι που να βλάψω τον άλλο. Θυμάστε το πράγμα. Εντάξει. Τέλεια. Εμείς θεωρούμε το Ζορπάν τώρα, μεγαλώσαμε 17-18 χρόνια, θεωρούμε μια τεράστια επιτυχία. Και να φανταστώ ότι τώρα καταλαβαίνω ότι έχει 30 χρόνια που χτίζει το πράγμα για να φτάσει σε την τεράστια επιτυχία. Έχει 40 κάτι χρόνια. Από το 75 που ξεκίνησα. Καινούλοι μες στη δουλειά. Καινούλοι που εχάντζον. Αλλά είναι μόνο η οικογένεια. Η οικογένεια ή στενό περιβάλλον. Η οικογένεια Ζορπάς. Για να γίνω Ζορπάς χρειάζεται αυτή τη στιγμή σε 2.500 άτομα. Του είναι τα 2.500 άτομα, σίγουρα ο καθένας που όλους τους 2.500 συνεισφέρει σήμερα για να γίνεται το πράγμα που γίνεται. Ο τελευταίος των Μοϊκανών, εγγύνος που εντιαμέσως στέκεται και τρώει ξύλο όλη μέρα σε εισαγωγικά για να πετύχει τούτη η εταιρεία και να πάει. Στην εταιρεία δεν έχουμε καταρχήν υπαλλήλους. Έχουμε συναδέλφους, έχουμε συνεργάτες. Δεν θα ακούσεις κανένα να πει έχουμε υπαλλήλους. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Και εντό που είναι πολύ σημαντικό για όλους μας είναι ότι εγώ γνωρίζω κοπέλες στα ταμεία, είμαστε συνάδελφοι, δουλεύω και εγώ στην εταιρεία. Εν είμαι ο τάδε, τι είμαι ο μάστρος σου, εν είσαι τσιπά, για το όνομα του Θεού. Αν ξεκινήσουμε έτσι, σημαίνει πως παστήκε. Στην οικογένεια είναι όλοι οι συναδέλφοι και όλοι οι συνεργάτες. Και η οικογένεια είναι εγώ, ο Τάσος Σωλήνηθε και η μάνα μου ή ο παπάς μου. Είμαστε όλο το προσωπικό της εταιρείας. Όλοι μας. Τούτο είναι πολύ σημαντικό και για τους επόμενους. Να μην νιώθουν ότι έχουν υπαλλήλους. Ο υπάλληλος, εμένα θυμίζει μου κάτι έργα που βλέπαμε τον καιρό του 70 με πόντους μαύρους τους, που τους βάλασαν, δίναν τους και λαούσαν τους να κάποιες το πράγμα που πρέπει στη νύχτα. Είναι έτσι πράγμα. Και το πιο σημαντικό που του ταούλα είναι να σέβεσαι τον οποιοδήποτε έχεις απέναντί σου. Αν θέλεις να μάθεις, αν θέλεις να μάθεις τη ζωή σου, ρώτηνε και τον τελευταίο άνθρωπο στον τεγγί, που για μένα δεν υπάρχει τελευταίος, γιατί εσύ μπορείς ο τελευταίος. Τον οποιοδήποτε να βρεις απέναντί σου, ρώτασε να μάθεις και σεβάστου το. Αν το σεβαστείς, θα σεβαστεί. Γιατί η ζωή είναι όπως το γυαλί, λέω κάθε μέρα. Και ό,τι τη δείχνει, δείχνει σου. Αν κάνει κρυμάτσα, να χτυπήσω. Αν κάνει θυμό, να χτυπήσω. Αν κάνει γέλιο, να χτυπήσω. Άρα είναι να μπορεί να δείξει. Άρα η ζωή είναι όπως τον καθρέφτη και θέλει ο σεβασμό τη. Αν και μια πέτρα να ζήσει, το γέλιο να σπάσω, και θα με ξαναδώ. Πώ πα τι. Τέλειωσε. Πάζολ. Και ο καθένα με στι εταιρείε και με στι οικογένειε είναι πάζολ. Ο ένα συμβιώνει ο άλλο. Έχει πράγματα που δεν τα ξέρω εγώ, έχει πράγματα που δεν τα ξέρει ο Τάσος, έχει πράγματα που δεν τα ξέρει ο Δημήτρης, έχει πράγματα που ξέρει ο Αττία, η μάνα μου, ο παπάς. Άρα όλοι μας κάτι ξέρουμε ο ένας που συμπληρώνει ο άλλος. Άρα είναι οικογένειες, είναι puzzle. Και πιο ευρύτερα, αν πάμε στις 2.500 άτομα, σίγουρα και είναι στις 2.500 άτομα, συμπληρώνουν μια εικόνα που λέγεται Ζορπάς. Όλοι χρειάζονται, αφιένας είναι να φανεί. Αφιένας μπορεί να είναι φανεί, γιατί είναι μια τρυπούα. Αφήνουν πέντε να δεις μια τρύπαντζα. Άρα όλοι χρειαζόμαστε. Ο καθένας από εμάς είναι για να γεμώσει τον κύκλο τούτο που λέγεται εταιρεία, που λέγεται οικογένεια, που λέγεται οτιδήποτε. Δηλαδή μέσα από τις εμπειρίες σας, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να είναι μια επιτυχημένη επιχείρηση? Ποιο είναι το πιο σημαντικό? Να αγαπάς τον που κάνεις. Αγαπάς τον που κάνεις. Και να σέβεσαι τον οποιοδήποτε είσαι απέναντί σου. Αν το αγαπάς, να έρθουν τα υπόλοιπα. Γιατί όνομα του Θεού. Να το αγαπάς και το πιστεύεις, συγγνώμη, είναι μόνο. Πρέπει να το πιστεύεις. Αν αγαπούν την κάμερα και πιστεύω ότι να χαλάσει, είναι μόνο να κάνω. Αν πάει και χαλάσει, αν πάει και... Δεν σκεφτούμαστε ποτέ, απαραγιά μου να χαλάσει. Να χαλά ποτέ δική μου.
Γιατί πολλές φορές, αν προσέξετε εσείς που μόνοι σας, αν κάτι πεις Παναγία μου και αντέγινε, Παναγία μου και αντέγινε, Παναγία μου και αντέγινε, έτσι θα γίνει. Προπιστεύκεις, δεν είναι μόνο να το... θετικότητα. Υπάρχει θετικότητα. Που την αρχή να πιστεύκεις εδώ, λόγω κάποιων επιτυχιών, μετά έρχονται να το πιστέψετε. Εγώ πιστεύκα. Μόνο μου μωρό. Πάντα. Πρέπει να γεννιέσαι με όνειρα. Αν δεν τα πιάσεις και να τραβήσεις πάνω σου τα όνειρα σου και να πεις ότι είναι ο κάμω, παραπάνω δεν το δοκιμάζεις. Δεν ξέρω γιατί το δοκιμάζεις. Αν δεν το δοκιμάζεις, χρειάζεται να το πιστεύεις, χρειάζεται να το τρέχεις, να το αγαπάς. Έχει λέξεις που πολλά δυνατές. Αλλά το άλλο που είπαμε και πρέπει να το έχετε κατά νου είναι ο σεβασμός. Σεβασμός είτε στη δουλειά σου, είτε στην οικογένειά σου, είτε στο που κάνεις, σεβασμό, σέβεσαι το. Σέβεσαι το. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Ακόμα μια ερώτηση. Ο Ζορπάς, να φανταστώ, ήσουν και αρκετές αποτυχίες και φαίνεται τώρα μια τεράστια επιτυχία, ενώ πρέπει να περάσει λίγο το... Αν τα βάλεις κάτω από τον πρώτο πράγμα που να σου τύχει, σημαίνει πως παστήκες, εν το αγαπάς. Σημαίνει εν το αγαπάς. Εν το σέβεσαι, απλώς έκαμες το για να... απλά έτσι για το κάνεις. Όχι. Οι αποτυχίες σίγουρα. Οι επιτυχίες ήταν παραπάνω από αποτυχίες, εξού είμαστε δαμέ. Αν ήταν παραπάνω από αποτυχίες, μπορούσε να είμαστε κάπου αλλού. Αλλά άμα το αγαπάς και επιμένεις, επιμένεις, ό,τι ενάρτη επιτυχία, ενάρτη. Γιατί αγαπάς, το είπαμε. Γι' αυτό σου λέω ότι σίγουρα αποτυχίες πάρα πολλές. Μα χαζιά που ήταν που τα λάθος επιλογή, μηχανήματα λάθος επιλογή, κόσμος λάθος επιλογή. Σίγουρα αποτυχία είναι παντού. Για το όνομα του Θεού. Τα λοιπόν. Άλλο. Και τελευταίο είναι για οι μικροί που μας θεωρούσαν τώρα. Θέλω να τους δώσετε μια συμβουλή, οι άνθρωποι που μας θεωρούν, να τους δώσετε μια συμβουλή που να τους έχει μια πιο ευτυχισμένη και πιο εσείς ως άτομο που είναι στις εμπειρίες σας, τι συμβουλή διάρκεια στους ανθρώπους, τους υπόλοιπους. Τι να μπορούν να κάνουν, να μην κάνουν ποτέ κάτι που να παίζουν νύχτα και να μην κοιμούνται. Να κάνουν τζίνα που πρέπει για να παίρνουν τη νύχτα στο κρέον και να κοιμούνται. Τούτη είναι η συμβουλή δική μου προσωπική. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για να είσαι επιτυχημένος και να νιώθεις γεμάτος στη ψυχή σου και στην καρδιά σου. Να νιώθεις ο εγκέφαλος σου γεμάτος που χαράνε ότι δεν έκανα κάτι που να βλάψω εδώ σήμερα, δεν έκανα κάτι που να το μετανιώσω αύριο και να είσαι σωστός, να νιώθεις τη ψυχή σου γεμάτη και να μπορεί να κοιμάσαι νύχτα. Τούτη για μένα είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω σε άνθρωπο για τη ζωή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ό,τι καλό, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε πραγματικά. Σας εύχομαι να έχετε... να είμαστε καλά μόνο, είπαμε. Το λοιπόν, ό,τι καλό. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε που αφιερώσετε τον χρόνο. Να είστε καλά. Thank you.